Απίστευτο. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε το Σίγμα Live, την κυρίαρχη είδηση. 60 λεπτά από την εκπομπή. Πόρισμα καταπέλτης για τις τράπεζες και τα αξιόγραφα. Η είδηση που κυριαρχεί στο Σίγμα Live. Και πιο κάτω, In Business News. Πάμε. Να δούμε τις δύο οικονομικές ειδήσεις. Αντιπροτάσεις κλειδώνουν μεν με διαφωνίες δε. Δεν κατέληξαν σε πλήρη σύγκληση. Τουλάχιστον κάπου κατέληξαν και κάπου κλειδώνει το πράγμα. Γιατί αν περιμένουμε να τα συμφωνήσουν σε όλα, θα περιμένουμε πολύ καιρό ακόμα. Και δυστυχώς θα μας περιμένει η Τρόικα. Και Σαρίς, ανάπτυξη μέσω λιτότητας. Πού θα βρεθούν λεφτά για χρηματοδότηση της ανάπτυξης, διαρωτάτε, και ελπίζουμε να υπάρχουν και απαντήσεις. Ανάπτυξη ακούμε και ανάπτυξη δεν βλέπουμε. Αυτές οι δύο κυρίαρχες οικονομικές ειδήσεις του In Business News. Αφήνουμε το μαραφέτη, πάμε στις εφημερίδες και στα σημερινά δικά τους πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, Φιλελεύθερος. Στον πρόεδρο η απόφαση. Τα κόμματα διαφώνησαν, άναψαν όμως πράσινο στην κυβέρνηση. Σκηνικό διπλής ερμηνείας δίνουν οι εξελίξεις γύρω από το πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, αφού η χθεσινή σύσκεψη με τα κόμματα δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες αλλά και ουσιαστικές συγκλήσεις, με το χρόνο όμως να εξαντλείται και τα περιθώρια να στενεύουν ασφικτικά. Η κυβέρνηση επομίζεται πλέον το βάρος να ετοιμάσει τις τελικές μας θέσεις μόνη της και να τις στείλει στην Τρόικα. Στόχος, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, τα κλιμάκια των Τροϊκανών να βρίσκονται στη Λευκοσία για την τελική διαβούλευση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παρά τις διαφωνίες τους σε ουσιώδη θέματα όπως το κρατικό μισθολόγιο, οι κοινωνικές παροχές και τα φορολογικά, αποφάσισαν να μην εκτροχιάσουν την κυβερνητική προσπάθεια, κυρίως λόγω του ελάχιστου χρόνου που απομένει για να συνομολογηθεί μνημόνιο, ώστε να περιληφθεί στην ατζέντα του Eurogroup στις 12 Νοεμβρίου. Έθεσαν όμως την κυβέρνηση ενώπιον των ευθυνών της. Η κυβέρνηση παρουσίασε χθες στα κόμματα ένα νέο διαφοροποιημένο πακέτο, ωστόσο και πάλι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία, καθώς σε θέματα που η κάθε πλευρά νιώθει έντονα δεν καταγράφηκαν εκατέρωθεν μετακινήσεις. Νέο μνημόνιο λοιπόν κυβέρνησης. Βλέπετε, μόνιμη μείωση μισθών στο δημόσιο. Μείον 5, μείον 7,5, μείον 9, μείον 11 μέχρι μείον 12. Πάγωμα προς αυξήσεων άταγε γενικών αυξήσεων μέχρι το 16. Πάγωμα άταγε γενικών αυξήσεων στις συντάξεις μέχρι το 16. Και μείωση επιδομάτων εξωτερικού κατά 15%. 700.000 λέει το χρόνο για business class. Αναστολή δικαιώματος ταξιδιών σε αεροπορικές θέσεις business class από ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους. Εξαιρούνται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της Βουλής. Τώρα, εγώ αν ήμουν πρόεδρος της Βουλής, θα έλεγα ότι ούτε εγώ θέλω, ρε κουμπάρε. Αυτά είναι. Τέλος πάντων. Αλλά μην περιμένω να τα ακούσετε. Κατάργηση δικαιώματος αγοράς αφορολόγητου αυτοκινήτου αξιωματούχων και βουλευτών. 200 εκατομμύρια περικοπές κοινωνικών παροχών κάθε χρόνο. Αύξηση 30 σέντα ένα πακέτο τσιγάρων. Φορολόγηση τυχερών παιχνιδιών ΟΠΑΠ. Αύξηση ΦΠΑ από 17 σε 18% από 1η-1η του 2013. Πάμε παρακάτω. 124 μαθητές στρατιώτες στα ναρκωτικά. Πάμε κακά. Αυξημένα κρούσματα με ανήλικους, αυξημένη και ηρωίνη. Στοιχεία σοκ για εμπλεκόμενους. Θετικά μηνύματα για μείωση τροχαίων. Ήποπτη υπάλληλη του κτηματολογίου. Δίκη υποστράτηγου για άσεμνη επίθεση. Όπα. Εναντίον ειδικού δικαστηρίου που θα συσταθεί ειδικά για τη συγκεκριμένη υπόθεση, θα παρουσιαστεί υποστράτηγος της Εθνικής Ουράς, ο οποίος κατηγορείται για άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας υπαξιωματικού που υπηρετούσε στο γραφείο του. Αποφασίστηκε η παραπομπή του σε δίκη, αλλά δεν μπορεί να εκδικαστεί από το στρατοδικείο λόγω του βαθμού του. Δεν έχει οριστεί ακόμα η ημερομηνία γιατί εκκρεμούν διαδικαστικά θέματα, ζητήματα. Προσφυγές. Αν δεις το γέρι, τους δίνουν οικόπεδο στο Μάμαρι. Πάλι καλά, όπως είναι η κατάσταση. Έκθεση για νοσήλια. Επίτροπος διοικήσεως. Οι πληγές δεν περιθάλπτονται στο σπίτι. Συμφωνία με Τρόικα, ο λαός στους δρόμους. Στην Ελλάδα αυτά. Πάμε πάνω, Λάζαρε. Κυβέρνηση. Ξεχάστε την ΑΤΕ έως το 2016. Στις νέες προτάσεις της κυβέρνησης για το δημόσιο τομέα. Συνδικαλιστές κρατούν ήδη μικρό καλάθι. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο συμφωνίας πριν την Τρόικα. Ακονίζουν μαχαίρια οι εκπαιδευτικοί. ΑΚΕΛ λίγα δίνει ο πλούτος. Και ΒΟΕΒ χαμηλές περικοπές. Αυτά από το Φιλελεύθερο. Αφήνουμε το Φιλελεύθερο, πάμε στην αλήθεια. Ποιοι τζόγαραν στα αξιόγραφα, αποκαλυπτικό. Στην πρώτη σειρά με 60,5 εκατομμύρια επένδυση στα ταμεία συντάξεων ημικρατικών οργανισμών. Τα περισσότερα έβαλαν το Ταμείο Συντάξεων της ΣΥΤΑ και ακολούθως του ΡΙΚ. Ταμεία ΑΤΙΚ, βλέπετε, Ταμείο ΑΤΙΚ, Ταμείο ΡΙΚ, Ταμείο Επιτροπής Σιτηρών, 8, 5, 22, 12, Ταμείο ΣΑΛ, Ταμείο ΑΙΚ, Ταμείο Συμβασιούχων Συμβουλίου Αμπελουργικών, Ταμείο Δήμου Λευκοσίας, στον αέρα, εν πάση περιπτώσει, 146,5 εκατομμύρια μόνο. Ο Ομπάμα πήρε τη ρεβάνς. Το σκίτσο του Γιώργου Μητίδη. Ο Χριστόφιας μας έκανε θρήσκους. Όποτε τον βλέπει η μάμα μου, η μάνα μου, λέει κύριε Λέισον. Οικονομία, από εδώ Λάζαρε, έτοιμη για διαπραγματεύσεις.
Συγκλήσεις μεταξύ των κομμάτων. Το Σάββατο συνάντηση κομμάτων με διοικητή για τα χρηματοπιστωτικά. Θέματα από την αλήθεια. Αφήνουμε την αλήθεια, πάμε στη Χαραυγή. Τα βρήκαν στα κεφαλαιόδη. Τη Δευτέρα καταφθάνει στην Κύπρο η Τρόικα, στόχος της ομολόγησης συμφωνίας πριν το Eurogroup της 12ης Νοεμβρίου. Αλλιώς φράσε όριζα. Με συνένεση στα κεφαλαιόδη ζητήματα έληξε ο πρώτος γύρος συζητήσεων της κυβέρνησης με τα επιτελεία των κομμάτων εν ώψη ολοκληρωμένης πρότασης με την οποία η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει την Τρόικα την ερχόμενη εβδομάδα. Η Τρόικα καταφθάνει στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα με πιο πιθανή ημερομηνία τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου. Στο μεσοδιάστημα η κυβέρνηση θα έχει επαφές και με τους κοινωνικούς εταίρους με στόχο να υπάρξει εθνική συμφωνία και να ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση της Κύπρου. 7χρονη κινδυνεύει να χάσει την όρασή της, είδαμε το ρεπορτάζ. Συνήθιση κατάσχεση κρατικής περιουσίας. Ψήφο καταβούληση ηγείται το εκτελεστικό του Ευρωκό. Τώρα θα δούμε εδώ πέρα, θα έχουμε τον κύριο Σιλούρη σε πολύ λίγο. Ιταλική στήριξη στο κυριαρχικό δικαίωμα επί της Κυπριακής ΑΟΣ. Ξεκαθαρίζω το τοπίο για το πλάνο της Ομόνιας. Βιασμό της 3χρονης προβάλλει υπεράσπιση. Το κακούργιο δικαίωμα ενέκρινε, λέει, αίτημα της υπεράσπισης για παρουσίαση φωτογραφιών της μικρής Βικτόριας. Φοβερή υπόθεση. Η θέση των εκπαιδευτικών στο ΑΚΕΛ. Και πάνω-πάνω στη Χαραυγή, ο Γενικός Γραμματέας φιγουράρει σε φωτογραφία, ΑΚΕΛ να κατανεμηθούν ισότιμα τα βάρη. Αυτά και από τη Χαραυγή. Πάμε στον πολίτη. Νέα πρόταση με άρωμα συνένεσης. Σύνθεση με ιδέες και της αντιπολίτευσης έκανε το Υπουργείο Οικονομικών. Ψαλίδι 200 εκατομμυρίων ευρώ στις κοινωνικές παροχές. Έγγραφο για τράπεζες. Λένε όχι για αξιόγραφα. Τι κερδίζουν, τι χάνει οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κατάργηση της αύξησης από 3 σε 5% της εισφοράς για συντάξεις. Διατήρηση έκτακτης εισφοράς αρχίζει από 1.501 ευρώ. Κατάργηση της εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής. Υπολογιζόμενα ποσά. Μείωση δαπανών, αύξηση εσόδων, σύνολο απαιτήσεις Τρόικας. Βλέπετε τον πίνακα. Αβέβαια αξιόγραφα 146,5 εκατομμυρίων, περισσότερο εκτεθειμένα τα μικρά ταμεία πρόνοιας. Θέματα από τον πολίτη. Αφήνουμε και τον πολίτη. Πάμε στη σημερινή. Πόρισμα φωτιά κατά τραπεζών για τα αξιόγραφα. Βαρύτατες ευθύνες σε τραπεζικά στελέχη ηθικούς αυτουργούς. Βαρύτατες λοιπόν ευθύνες στην Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή καταλογίζει το πόρισμα της Κεντρικής Τράπεζας για το θέμα των τραπεζικών αξιογράφων αξίας 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πόρισμα φωτογραφεί συγκεκριμένα στελέχη των δύο τραπεζών ως ηθικούς αυτουργούς και τους κατηγορεί ότι συνέβαλαν ώστε καταθέτες να μετατραπούν σε επενδυτές μετά από παρότρινες στις συμβουλές μη εξουσιοδοτημένων ατόμων εργαζομένων στις δύο τράπεζες. Νέα υποβάθμιση της οικονομίας με σοβαρές κατηγορίες, είπαμε, αυτό τελικά δεν αποτελεί είδηση, αποτελεί συνήθεια δυστυχώς, από τη δίκαιη κοινωνία στην κοινωνία των απελπισμένων. Χριστόφορος Πισαρίδης, ο νομπελίστας μας. Θα αποφύγουμε τα χειρότερα, μακάρι από το στόμα σου και στο Θεού τα αυτή. Και στον κυβερνόταν βεβαίως το αυτοί να σε ακούνε. Τι να σε ακούσουν, μόνο από συνεντεύξεις σε ακούνε. Νεκρώνουν όλα στην Ελλάδα, ήδη προς εξαφάνιση φυτά ζώα. Γι' αυτό φοβάμαι, Λάζαρε, θα εξαφανιστώ κι εγώ. Με φυτό. Θα γίνουμε φυτό, κύριε Σιλούρη μου, όλοι. Κύριε Σιλούρη είναι μέσα στο στούντιο. Sport Day. Ξανά απροβίβαστη. Η ανανεωμένη εθνική δείχνει αν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι σε προηγούμενες διοργανώσεις και βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου. Ο κύριος Σιλούρης μπορεί να κάτσει στη θέση του. Περιμένω το Φλόρ Μάρτζα να σας το πει, αλλά επειδή απουσιάζει, σας το λέω εγώ. Περάστε, περάστε. Η κάμερα είναι αλλού. Μία νίκη, μία ισοπαλία και 10 ήττες είναι ο απολογισμός του Νίκου Νιόπλια στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Το κυρίαρχο θέμα του Sport Day. Πάμε πάνω ανόρθωση με Πάολο στο ντέρμπι. Ομόνια, καλή νέα για Σπούγκιν. Αυτά και από το Sport Day. Περνούμε και στην τελευταία εφημερίδα για σήμερα. Goal News ξανά σε θέση μάχης. Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας, προπονητές και ομάδες πέφτουν με τα μούτρα στη δουλειά και τα εντός των τυχών δρόμενα. Φταίει ο διαιτητής, φταίμε και εμείς, δεν είναι τόσο ήττα από τους Νορβηγούς που ενόχλησαν, αλλά ο τρόπος με τον οποίο χάσαμε έχει δίκιο. Και διγενής Ακρίτας Μόρφου βάζει λουκέτο. Κρίμα. Η έλλειψη χρημάτων και εσόδων υποχρεώνουν το διγενή να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση και να αναστείλει τις δραστηριότητές του. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν τα